μέχρι να χρησιμοποιήσω τον όρο δέσμευση, είναι υπόσχεση καλύτερα, και στα γκορεμένα δαμεία προνοίας, ειδικά των δύο μεγάλων τραπεζών, ότι θα αποκαταστήσουμε στο βαθμό που εκείνοι το έχουν ζητήσει. Την ανάλογη υπόσχεση δώσατε και στους κουρεσμένους καταθέτες και στους κατοίκους αξιογράφων. Θα το δούμε και αυτόν. Αρχίσαμε με τα ταμεία προνοίας. Έχουμε τους συνταξιούχους. Ξέρετε, οργώνω την Κύπρο. Ολοκληρώστε, κύριε Μαλάδη, ότι έχουμε. Ναι. Οργώνω την Κύπρο καθημερινά, κύριε Παυλίδη, και ακούω πάρα πολλά τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Στους συνταξιούχους, οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα μας. Και εμείς έχουμε προτείνει προγράμματα με πολλαπλάσια δαπάνη. Και βεβαίως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μια ορολογιακή βόμβα στην κυπριακή οικονομία. Να μην δίνουμε την εντύπωση ότι επειδή βγήκαμε στις αγορές που λέω είναι καλοδεχούμενο και πρέπει να το επικροτήσουμε ότι λύσαμε τα προβλήματα μας. Θα μας δώσει ένα μικρό απόθεμα ακόμα να κάνουμε εύχομαι σωστή κοινωνική πολιτική. Είναι από εκεί και πέρα ο οικονομικός σχεδιασμός δεν καθορίζεται από τις αγορές. Καθορίζεται από το όραμα που έχεις για τους πολλούς και όχι το σχεδιασμό για τους πολλούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαλά. Είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό το θέμα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ονούφριος Κουλάς, βουλευτής του Δημοκρατικού.